Πετρή, σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ και εγώ, κυρία Σάβα. Πείτε μου, τόση ώρα που συζητούσαμε με τον γιατρό, πιάσατε λίγο το αριστερό χέρι, έτσι από εστιχτοδός, ότι όλα πάνε καλά. Ένιωσα ένα μικρό μούδιασμα και ναι. Ακούθηκα. Λοιπόν, κύριε Πετρή, έχει καιρό να τα πούμε. Η αλήθεια, έχει καιρό να δούμε και κάποια έτσι έκθεση που να χρήζει και συζήτηση, διότι και αυτά που συζητούνται στη Βουλή τα είχαμε κάνει στο μεταξύ εμείς, τα είχαμε συζητήσει, διότι πρώτα είναι η δημοσιοποίηση, ακολούθως η συζήτηση κατά κύριο λόγο στην Επιτροπή Ελέγχου. Τώρα θα ήθελα ένα σχόλιο όμως, διότι στο μεταξύ μπορεί να μην έχει πάνω στα φώτα η ελεκτική υπηρεσία για σειρά από εκθέσεις της, έχει όμως για τα διάφορα που τεχταίνονται στο Twitter και με τον Γενικό Ελεγχτή και με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, εσχάτως με τον επιχειρηματία Χριστόφορο Τορναρίτη. Όλα αυτά είναι κάποιο σχόλιο από πλευρά τη ελεκτική ή ο κύριο Οδυσσέα Μιχαλίδη έχει προβεί σε κάποιε ενέργειε σε σχέση ειδικά με τα τελευταία. Όχι, καμία άλλη ενέργεια. Ο ίδιος επέλεξε να τοποθετηθεί με τρεις αναρτήσεις στο Twitter απλά για να γνωρίζει ο κόσμος την όποια επαφή είχε με αυτόν τον επιχειρηματία. Από εκεί και πέρα, ως ελεκτική υπηρεσία δεν ασχολούμαστε. Αφήνουμε τον κάθε πολίτη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, κυρία Σάβα. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι. Είπαν απλά γιατί έτσι και ο κόσμος, αυτό που συζητείται κιόλας, τα κοινωνικά δίκτυα εκεί που τεχταίνονται κιόλας, είναι αυτό το θέμα διαφύλαξης του θεσμού. Γι' αυτό ρωτώ αν υπάρχει όποια πρόθεση. Ο θεσμός έκρινε ο ίδιος ο κύριος Μιχαηλίδης ότι θα έπρεπε να απαντήσει ακριβώς για να μην πλανώνται έτσι κάποια ερωτήματα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, και σε όλες τις περιπτώσεις, κυρία Σάβα, είναι το ίδιο με το να βγάλουμε μία έκθεση. Βγάζουμε την έκθεση, έχει κάποια συμπεράσματα, κάποιες συστάσεις. Ο καθένας μπορεί να τα διαβάσει, είτε να μας επικρίνει, είτε να μας κατακρίνει για αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς διαδίδουμε την άποψή μας και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Τώρα, εξ αφορμής της ανακοίνωσης του εκλογικού αντιπροσώπου του υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας για τις κ. Ανδρέου Μαυρογιάννη σχετικά με τις εκλογικές του δαπάνες, που θα δούμε σε λίγο τα ποσά. Θυμηθήκαμε ότι έχετε και το δικό σας ρόλο, κύριε Πετρίδη. Αυτά κατατίθενται στο Γενικό Έφορο Εκλογής. Κάποια από αυτά φτάνουν και κοντά σας. Τι ελέγχει τώρα η ελεκτική υπηρεσία, τι περιμένει από τους υποψήφιους, τους εκπροσώπους τους κλπ. Για να κάνει το δικό της τον λογαριασμό. Λοιπόν, θυμίζουμε, κυρία Σάβα, ότι ο κάθε προεδρικός υποψήφιος δικαιούται να δαπανίσει μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ συν 5.000 ευρώ προσωπικά έξοδα για την προεκλογική περίοδο, η οποία διαρκεί 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Ωραία, μια παρένθεση. Ξέρουμε ήδη, ο κύριος Μαυρογιάννης έχει δηλώσει σύνολο εσόδων 1,2 εκατομμύρια και κάτι και σύνολο εξόδων 1,2 εκατομμύρια και κάτι. Πάνω κάτω το ίδιο ποσό. Αυτά, οι έξτρα 208.000, τι θα γίνει? Καταρχάς, να σας πω, κυρία Σάβα, ότι πρέπει να ελεγχθούν αυτά. Ναι. Έτσι, να δούμε ότι είναι σωστά τα ποσά. Να δούμε ότι δεν περιλαμβάνονται μέσα σε αυτά τα ποσά δαπάνες που έχουν διενεργηθεί από άλλους. Αυτά έχουμε γνωμάτευση από την νομική υπηρεσία ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν. Θα πρέπει να δούμε επίσης την περίοδο που δαπανήθηκαν αυτά τα ποσά. Εμάς μας ενδιαφέρει ο νόμος, εμάς μας ενδιαφέρει γιατί το λέει ο νόμος, δηλώνει, κυρία Σάβα, ότι θα πρέπει να πάρουμε μόνο τους τελευταίους 6 μήνες πριν από τις εκλογές. Άρα οτιδήποτε άλλο είχε, ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε, δεν τα έχουμε πάρει του κυρίου Μαυρογιάννη ακόμη από τον έφορο εκλογών. Όταν τα πάρουμε θα τα ελέγξουμε ασφαλώς. Άρα θα πάρουμε τους τελευταίους 6 μήνες πριν από τις εκλογές. Μάλιστα. Άρα δεν έχετε πάρει εσείς από κανένα μέχρι στιγμής? Έχουμε πάρει από 5 υποψήφιους. Είναι, ας μου επιτραπεί όλος, αυτοί που εξασφάλισαν χαμηλά ποσοστά στις εκλογές. Είναι μικροποσά. Ακόμη να πάρουμε έτσι το μεγάλο κομμάτι της δουλειάς που μας περιμένει. Έχουμε πάρει όμως από 36 φορείς που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες τις καταστάσεις για να ελέγξουμε τα έξοδα της διαφήμισης. Γιατί θυμίζουμε, κυρία Σάβα, ότι η ελεκτική υπηρεσία με βάση τον νόμο νομιμοποιείται να ελέγξει μόνο τις δαπάνες διαφήμισης, όχι οποιασδήποτε άλλες δαπάνες. Και εδώ στη βάση των στοιχείων που σας έχουν στείλει για τις δαπάνες γενικά των υποψηφίων.
Σε αυτό που είπαμε πριν για τον κύριο Μαυρογιάννη, για παράδειγμα, που έχουμε το σύνολο εσόδων και εξόδων του, εκεί θα δείτε όλα τα επισυναπτώμενα. Σε σχέση με τις διαφημίσεις, είναι καθαρά δική σας δουλειά. Και αντιλαμβάνομαι ότι έχουν ευθύνη και, για παράδειγμα, ο Α να σας αποστείλει, δε σωστά? Ναι. Δεν γνωρίζω αν μας απαντήσατε. Ευελπιστώ ότι φαντάζομαι, ναι. Είμαστε πολύ... το λογιστήριό σας. Ναι. Τώρα, κύριε Πετρίδη, άρα λέω, εάν και εφόσον έχουν ελεγχθεί τα έσοδα και έξοδα του κύριου Μαυρογιάννη και πράγματι είναι 1,2 εκατομμύρια, τι θα γίνει αυτό το ποσό το έξτρα? Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει ότι ο Γενικός Έφορος Εκλογών μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο ίσο με την υπέρβαση. Να. Άρα, αν κάποιος υποψήφιος έχει δαπανίσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα στην προεκλογική περίοδο, το τονίζω, τότε ο Γενικός Έφορος Εκλογών που βάζει πρόστιμο 500. Μισό εκατομμύριο. Μάλιστα. Κατανοητό. Τώρα, είναι και άλλα που τρέχει ελεκτική σε σχέση όχι τώρα με το θέμα των προεδρικών, αλλά ήταν επειδή προέκυψε και προηγουμένως και ίσως θέλατε να περάσουν οι εκλογές, είναι το θέμα της χρηματοδότησης των κομμάτων, της εισφοράς κατά κύριο λόγο, που έχουν να κάνουν και με το πρόγραμμα το επενδυτικό πρόγραμμα πολιτογράφησης, δηλαδή πολιτογράφηση και εισφορά σε κόμμα, μετά από καταγγελίες και του ΑΚΕΛ. Τώρα υπάρχει και μια άλλη καταγγελία για το ΑΚΕΛ από διεθνή οργανισμό. Άρα πείτε μας εκεί τι ελέγχετε, έχετε όλα τα στοιχεία από πλευράς των κομμάτων? Είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος, κυρία Σάβα. Δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή. Όταν θα το έχουμε, να είστε βέβαια ότι θα ενημερώσουμε τους φορολογούμενους. Τα σημειώνω εγώ, βεβαίως. Ναι, ρωτώ να δούμε πού είναι τα... Είναι σε εξέλιξη. Πρέπει να σας πω ότι και κάποια κόμματα έτσι είχαν δυσκολία στα reports που μας έστειλαν, δεν ήταν σωστά και έπρεπε να πάμε πίσω ζητώντας διευκρινήσεις. Είναι μια ελεγκτική διαδικασία που πρέπει να γίνει για να έχουμε μπροστά μας σωστά, ολοκληρωμένα και πλήρη δεδομένα για να μπορούμε να κάνουμε απρόσκοπτα τον έλεγχο. Κάποιοι απάντησαν, έχουν ξεκινήσει οι συναδέλφοι, κάποιοι ακόμη ζητούμε κάποιες διευκρινήσεις. Είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος. Οι συνάδελφοι απασχολούνται με αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μόλις έχουμε κάτι θα το ανακοινώσουμε. Επιστρέφοντας στις εκλογικές δαπάνες, το χρονικό περιθώριο είναι εντός 3 μηνών από τη μέρα διεξαγωγής των εκλογών? Για να υποβάλω. Είναι εντός 2 μηνών. 2 μηνών. Από τις, μάλιστα. Ναι, δηλαδή έχουν μέχρι, ακόμη 13, ένα μέχρι 13 Απριλίου. Σωστά, δύο εβδομάδες. Ναι, έμεινα στο 1η Μαρτίου εγώ ότι έχουν ξεκινήσει. Σωστά, από την λέρα... 2 εβδομάδες. Οι υποψήφοι, οι φορείς που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες είχαν ένα μήνα. Παρήλθε ο ένας μήνας. Όσοι μας υπέβαλαν, μας υπέβαλαν. Όσοι δεν μας υπέβαλαν, από φορείς που, που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες, έχουν παρανομήσει και θα ενημερώσουμε την νομική υπηρεσία. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι κάτι που να αναμένουμε σε έκθεση αυτές τις μέρες, κύριε Πετρίδη? Αυτή την περίοδο οι συνάδελφοι ασχολούνται αποκλειστικά των υπολείπων παραρτημάτων με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνεχίζονται. Αύριο έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα σε σχέση με τα πτυχικά μέσα του τμήματος Δασών. Ναι. Έκθεση που είχαν εντοπίσει. Έχει γνωστοποιηθεί, ναι. Και σωρία παρατυπιών και παρανομιών. Ναι. Ο φορολογούμενος πολίτης καλείται να πληρώσει τριπλάσια και τετραπλάσια ποσά. Θα συζητηθεί αύριο ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετρίδη. Καλό